μετά αυτά, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί περιμένουμε κόδωνο στη ζέστη. Έχουμε εδώ την κριτική μας επιτροπή. Είναι Κωστής Δαλαμάρας, είναι ο πλός στην Άωσα. Κυρία Ελική Εμμανουηλίδου, μας έκανε την τιμή να έρθει, να ταξιδέψει και να έρθει να είναι σήμερα μαζί μας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Δημήτρης Μάτζιος, εξαιρετικός γαστρονόμος στην Άωσα. Δημήτρης Φυριδάκος, The Wine Bear, Instagram, influencer, ειδικό στο κρασί. Και Βασίλης Καλίδης. Τελεία. Το λόγο στην Επιτροπή. Διαδικαστικά να σας πω, θα τα πείτε εσείς. Εγώ με το... Ξεκινήστε να φέρετε τις πίτες σιγά σιγά. Ναι. Ποιος τις φέρνει, ποιος έχει αναλάβει να τις φέρνει λίγες λίγες. Το έχετε κανονίσει. Ωραία. Καλή αρχή λοιπόν. Παρακαλώ. Καλή αρχή λοιπόν στο διαγωνισμό. Ας νικήσει η πιο προκομμένη ή ο πιο προκομμένος. Η πιο γευστική. Καλημέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που είστε εδώ πέρα κοντά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοργάνωση που πραγματικά υπό δύσκολες συνθήκες έγινε αυτό το event. Και θέλουμε και ένα χαιρετισμό από τον Δήμαρχο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Στέλλα και την ομάδα της. Μπράβο. Καλημέρα για από μένα. Εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσω. Να ξεκινήσουν να έρχονται οι πίτες, είτε ξεκίνησε να έφτασαν οι πρώτες. Είναι ένας πολύ πρωτότυπος διαγωνισμός που έχει να κάνει και με την γαστρονομία, δίπλα στο κρασί, που έχει τη σημασία της και βέβαια είναι συμπληρωματική και αναπάσπω στο κομμάτι του ένα του άλλου. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα. Είναι μια φανταστική μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και Ναουσαίους. Και τους επισκέπτες μας, να ευχαριστήσω όλους τους κριτές, όλα τα αξιόλογα μέλη που μας θύμισαν όλες αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, και πάμε να δείξουμε ότι η Ναουσία και η Πίτα είναι η καλύτερη, αν όχι στην Ελλάδα, στη Μακεδονία τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα και από μένα. Να σας είπε η κυρία Εμμανουηλίδου, μέλος της Λέσχης Επαγγελματιών Μαγείρων Ελλάδος. Να σας πω λίγο για τη διαδικασία. Θα έρχεται η πίτα με ολόκληρο το ταψί για να το βλέπουμε σαν ολοκληρωμένη εικόνα και μετά εμείς ο καθένας από το πιάτο του θα δοκιμάσει και θα βαθμολογεί. Εγώ έχω μπροστά μου τα νούμερα, δεν ξέρουμε ονόματα, είναι... Πολύ σωστή, αδιάβλητο. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τα νούμερα, ξέρουμε τι είναι η κάθε πίτα. Θα βαθμολογούμε, η βαθμολογία είναι κρυφή. Και μετά ο κύριος Κουτσαμπάρης, ο δημοσιογράφος από την Περιφερή Μακεδονία, θα αναλάβει να κάνει την άκριση για να βγάλει ποιος θα είναι. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη πίτα. Η πρώτη πίτα κερδίζει 3 κρασιά, η δεύτερη 2 και η τρίτη 1 κρασί. Η Μακεδονία είναι η πηγή της πίτας. Η Μακεδονία έχει ιστορία στην πίτα. Έχω γράψει ένα βιβλίο, το οποίο έχει πουλήσει, πριν από 10 χρόνια που το έγραψα, έχει πουλήσει πάνω από 50.000 βιβλία. Και γράφω μέσα σε αυτό το βιβλίο ότι η μάνα της πίτας είναι η Δυτική Μακεδονία. Από εδώ ξεκινήσαν οι πίτες. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε φτάσει να έχουμε 440 πίτες. Εδώ ειλικρινά περίμενα ότι θα είχαμε τουλάχιστον 50. Εσείς που με ακούτε όλοι θα πείτε και τις φίλες σας στον επόμενο διαγωνισμό εδώ πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 με 70 πίτες. Γιατί η Ναούσα έχει ιστορία στην πίτα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την επόμενη φορά. Θέλω δύο κυρίες από μπροστά που θα τηγανίζουν και φταίδες και δύο από πίσω. Μία και άλλη θέλει να έρθει από πίσω, κυρία. Ελάτε από πίσω εσείς. Δώσ' την τσάντα στην κόρη σου, τι είναι, κυρία, δεν ξέρω. Να είσαι εκεί. Ωραία, λοιπόν. Έλα εδώ. Όπως για το για τον κεφτέ. Ναι. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα για το διαγωνισμό πίτας.
θα ξεκινήσουμε την δική μου μαγειρική, για την οποία σας κρατούσα μια έκπληξη. Δεν θα είναι ακριβώς δική μου μαγειρική, θα είναι των γυναικών της Νάουσας. Θα μαγειρέψω εγώ μαζί τους. Θα κάνω μια μικρή ανατροπή. Αποφασίσαμε πριν από καιρό, μαζί με τη φίλη μου την Στέλλα, να μαγειρέψουμε κεφτέδες με άρνη, που είναι μια τοπική συνταγή. Όσοι δεν το ξέρετε, ο μισός κατάγομαι από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας και μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και η ξαδέρφη μου, Παύλα Θεία μου, που είναι εδώ πέρα. Πού είναι, Λένα? Κάπου εκεί είναι, εντάξει. Λοιπόν, ο άλλος μισός είμαι από την Ξάνθη, άρα είμαι 100% βόρειος. Οπότε η θεία μου, αλλά λόγω διαφοράς, μικρής διαφοράς ηλικίας, φωνάζω ξαδέρφη. Δεν μου μοιάζει θεία, αδερφή μου μοιάζει. Αγάπη μου, σε λατρεύω. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είμαι βόρειος, έχω να σας πω ότι το φαγητό αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ πλάκα ότι στην Νότια Ελλάδα, τους αναφέρω στην Αθήνα που μένω, ας πούμε, κάποια φαγητά που τρώμε εμείς εδώ πάνω και τους φαίνεται πολύ παράξενο. Θα αρχίσω να περιγράφω φαγητά που φτιάχνουν στην Αυστραλία. Δηλαδή τους λέω, η μητέρα μου τηγανίζει τον Αύγουστο πιπεριές κέρατα, τις ευνουδίζει, τις βάζει μέσα μια ελαφριά σάλτσα ντομάτας και λίγες μελιτζάνες τηγανιτές και το τρώμε εκεί, είναι ζεστό και αργότερα κρύο. Και μου λένε, τι εννοείς πιπεριές μέσα στην ντομάτα, τι φαίνεται αυτό, πώς το τρώτε, με ρύζι στο πλάι, με μοσχάρι, τους λέω, όχι, το τρώμε έτσι, με ψωμί, φέτα, κοριάτικη και πετζόν σαλάτα στο πλάι, ξέρω εγώ. Όπως επίσης αυτοί οι κεφτέδες, για να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε και να σταματήσω να μακρηγορώ όπως κάνω συνήθως, η μητέρα μου κάθε Σάββατο, η οποία δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ πέρα γιατί είχε ένα μικρό αξιντόν που λένε γάλλη, ένα μικρό έτσι ατύχημα, έπεσε και τσάξε την αστράγαλό της, γιατί δεν ευρικιάσα και εμένα και περπατάει γρήγορα. Τέλος πάντων, να είναι καλά στη Θεσσαλονίκη εκεί που είναι. Κάθε Σάββατο λοιπόν που έκανε δουλειές γενική και έβγαζε στην αυλή έξω καναπέδες, πολυθρόνες, τα ξέρετε, οι πιο παλιές νοικοκυρές, έτσι, χαλιά, τα πάντα, το σπίτι άδειαζε σαν να κάνει μετακόμιση. Αυτό δεν ήταν γενική, ήταν υπεργενική. Κάθε Σάββατο λοιπόν, αντί να κάνει το πιο εύκολο φαΐ του κόσμου, τίποτα ρε παιδί, δεν ξέρω τι, πες τι, μακαρόνια σκέτα, λίγα άσπρα με λίγο τυράκι, μας έκανε πάντα αυτούς τους σκεφτέδες. Είναι το σαββατιάτικό μας φαγητό στο σπίτι και έτσι είναι, το αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι ωραία η σύγκρουση του μαγειρεύουμε σήμερα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλωσορίσατε. Εγώ θα μιλάω μέχρι αύριο. Δώστε μου μικρόφωνο και ξέρετε, έτσι. Μιλάω πολύ. Θα χρειαστώ. Οι δύο κυρίες εδώ πάνε πολύ καλά. Αν θέλουν ακόμα δύο κυρίες από μέσα να έρθουν να τηγανίζουν τους σκεφτέδες, πιο από δείτε την πλάκα. Δεν έχουμε κάμερες εδώ από μεγάλες τηλεοράσεις. Μην τρέπεστε, δεν μας γράφει κανείς. Είμαστε παρέα, είμαστε μόνοι μας. Ζωή. Ζωή μου, ξεκινάμε σε 5 λεπτάκια. Καλωσορίσατε. Λοιπόν, εγώ προτείνω. Μπράβο. Μας εκεί στο. Όχι, εσύ κάτι. Οι κυρίες με τις πίτες. Οι κυρίες με τις πίτες. Οι κυρίες που φέρανε πίτες, ας έρθουν εδώ στο τραπέζι και να ακούσουν μαζί μας το αποτέλεσμα. Να με τα γάντια τα βρω φωτογραφία. Έλα. Είμαστε όλοι εδώ. Ελάτε εδώ πίσω από μένα, ελάτε πίσω από μένα όλες οι κυρίες που έχουν τις πίτες. Έλα και εσύ, κυρίες. Κυρία ακόμη έκανε πίτα. Κοπελιά δεν έπαιγανε. Έλα κοπέλα. Τις είχε πίτα, είτε τρέπεσε. Πρώτη πίτα βγήκε το νούμερο 1. Ποια είναι η κυρία να περάσει μπροστά. Ποια είναι η κυρία. Ποια είναι το 1. Η γιαγιά σου είναι. Πού είναι. Αγάπη μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα πάρεις εσύ τα δύο. Το βραβείο, μπράβο. Είναι η γιαγιά της Γεωργίας, η κυρία. Γεωργία.
Αργυρίου, αλλά Αργυρίου. Το δεύτερο βραβείο είναι η πίτα νούμερο 2. Καμία έκπληξη. Νούμερο 2, ποια κυρία έχει το νούμερο 2. Δεν είναι εδώ. Το νούμερο 2. Αυτή η μικρούλα. Είναι νέα γενιά. Έμαθα ήδη να ανοίξει. Εκατερίνη Διαμαντάκου. Το νούμερο 3. Η τρίτη πίτα. Το τρίτο βραβείο είναι το νούμερο 6. Ποια κυρία είναι το νούμερο 6. Το νούμερο 6. Το όνομά σας εδώ μπροστά. Πώς λέγεστε? Πώς λέγεστε, κυρία? Το όνομά σας, κυρία. Πώς? Κούντι Μάρτα. Κούντι Μάρτα. Κούντι Μάρτα. Κούντι Μάρτα. Άλλοι δύο βαθμολόγησαν. Με το βραβείο νούμερο 3 ισοβαθμίσανε και οι πίτες. Με το γραφείο που είναι το νούμερο 6, ισοβαθμίσανε η πίτα νούμερο 3 και νούμερο 10. Το 3 και το 10. Ποιες κυρίες είναι το 3 και το 10. Περάστε μπροστά. Συγχαρητήρια. Το όνομά σας. Το 3 και το 10. Παπαγιάννη Μαρία. Παπαγιάννη Μαρία. Στάνκο Παρασκευή. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια για όλους όσους συμμετείχαν. Σημασία έχει η προσπάθεια και όχι το βραβείο. Θα πάρετε δώρο τα κρασιά σας. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά και να υποστηρίζετε τους θεσμούς της πόλης σας και σας περιμένουμε τον χρόνο με πολλές πίτες. Να είστε καλά. Θα έρθουν όλες οι κυρίες που κέρδισαν να βγουν μια φωτογραφία, όλες μαζί. Και τα παιδιά. Ο Βασίλη καλέει να φωνάξουμε. Ο Βασίλη και την Κική. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Βασίλη, ήδη. Ελάτε. Γιατί... Ναι. Ήταν η κυρία της. Δεν φαίνεται η κυρία πίσω, δεν φαίνεται. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Και του χρόνου, και του χρόνου.